love style. Έχετε γνωριστεί, την έχεις φλερτάρει, είσαι σίγουρος προφανώς ότι σου αρέσει και βλέπεις ξεκάθαρα σημάδια ότι της αρέσει και εκείνης. Και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Παρ' όλα αυτά, αρχίζεις και παρατηρείς πως παρόλο που έχεις ξεκάθαρα δείγματα ενδιαφέροντος από τη γυναίκα, αρχίζει και στο παίζει δύσκολη. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι κάνω αν της αρέσω, αλλά το παίζει δύσκολη. Πάμε! Το σημερινό βίντεο θα αναλυθεί σε τρεις πολύ βασικούς και σημαντικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι τι σημαίνει εν τέλει στο παίζει δύσκολη. Ο δεύτερος είναι για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει. Και φυσικά, ο τρίτος πυλώνας είναι πώς διαχειρίζεσαι μια κατάσταση όταν εσύ είσαι σίγουρος ότι αρέσεις στη γυναίκα που σου αρέσει και εσένα, αλλά εκείνη το παίζει δύσκολη. Ο πρώτος πυλώνας, που είναι τι σημαίνει ότι το παίζει δύσκολη πρακτικά, έχει να κάνει με κάποιες πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οι συγκεκριμένες αυτές συμπεριφορές ενεργοποιούνται σε διάφορα στάδια της επικοινωνίας σας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να παίρνεις ξεκάθαρα δείγματα πως σας αρέσεις και μετά κάπου η επικοινωνία σας να κάνει μια κοιλιά ή να παγώνει. Για παράδειγμα, μέσω μηνυμάτων ή για παράδειγμα ένα τηλέφωνο που μπορεί να την πήρες και να μην σε πήρε πίσω, βλέπεις ότι παρόλο που υπάρχει ενδιαφέρον, η ανταπόκριση μερικές φορές δεν είναι όπως θα περίμενες. Ο δεύτερος πυλώνας είναι γιατί μπορεί να το παίζει δύσκολο και φυσικά εδώ οι λόγοι είναι αρκετοί. Ο πρώτος λόγος είναι πως μπορεί να αισθάνεται ανασφάλεια. Όταν αρέσει πολύ σε μια γυναίκα, είναι πολύ πιθανόν να φοβάται να κάνει το παραμικρό λάθος, γιατί προφανώς δεν θέλει να καταστρέψει τις ελπίδες της μαζί σου. Ακόμα, υπάρχει περίπτωση να θέλει να δει και κατά πόσο και εσύ είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις σε εκείνη, γιατί πιστεύεις ότι είναι ξεχωριστή, επειδή πολύ απλά πιστεύει και εκείνη ότι είσαι ξεχωριστός. Ένας δεύτερος λόγος είναι πως θέλει να κερδίσει χρόνο για να σε γνωρίσει καλύτερα. Αν έχεις πιέσει τις καταστάσεις ώστε να κάνετε κάτι άμεσα και γρήγορα, τότε υπάρχει περίπτωση να μην ξέρει με τι άνθρωπο έχει να κάνει. Οπότε θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο να σε γνωρίσει. Φυσικά αυτό θα γίνει στις πρώτες επαφές και στις πρώτες επικοινωνίες. Δεν γίνεται για πάντα να σου λέει ξέρεις κάτι, δεν σε γνωρίζω, δεν σε γνωρίζω, δεν σε γνωρίζω. Τότε εκεί έχουμε να κάνουμε με σημάδια μη διαθεσιμότητας. Ένας τρίτος λόγος είναι πως δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι είδους σχέση θέλεις να κάνεις μαζί της. Κάποια ακραία παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ είναι ότι υπάρχει περίπτωση να πάει να ξεκινήσει κάτι μαζί σου και να νομίζει ότι θα την έχεις γραμμένη και δεν θα επικοινωνείτε ποτέ ούτε θα βλέπεστε. Λέμε τώρα, ή υπάρχει περίπτωση να είμαστε ακριβώς στο αντίθετο παράδειγμα, όπου θα την πιέζεις διαρκώς, θα θέλεις συνεχώς αναφορά για το τι κάνει και θα προσπαθείς να την ελέγξεις. Ένας τέταρτος λόγος είναι πως υπάρχει περίπτωση να της αρέσει μόνο η προσοχή σου και η επιβεβαίωσή σου. Δηλαδή, να δείχνεις ότι σου αρέσει και αυτό να είναι αρκετό και να μην προχωράει ποτέ η κατάσταση. Τα γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ από κάποιο σημείο και μετά, γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να γίνει εξαιρετικά απρόβλεπτη, γιατί και οι συνθήκες την επηρεάζουν. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μπορεί όταν σε βλέπει να της αρέσει τόσο πολύ που μπλοκάρει. Ή υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και κάποιος άλλος στο παρασκήνιο που της αρέσει εξίσου. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει περίπτωση, υπάρχει περίπτωση. Αυτό που θα χρειαστεί να καταλάβεις είναι ότι με τη συμπεριφορά σου θα πρέπει να δημιουργείς μία χρυσή τομή. Και η χρυσή τομή αυτή δημιουργείται όταν μπορείς να καταλάβεις τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Την ανεξάρτητη αυτοπεποίθηση και την αυτοπεποίθηση εξάρτησης. Ποια η διαφορά? Η ανεξάρτητη αυτοπεποίθηση σημαίνει πως η αυτοπεποίθησή σου δεν επηρεάζεται από το πώς συμπεριφέρεται η γυναίκα. Αυτοπεποίθηση εξάρτηση σημαίνει πως η αυτοπεποίθησή σου εξαρτάται απόλυτα από το πώς συμπεριφέρεται η γυναίκα. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, τότε τα κίνητρα της συμπεριφοράς σου δεν θα είναι τα κριτήρια σου, αλλά και τα προσωπικά σου όρια. Γιατί θα έχεις κάποιες προσωπικές αμφιβολίες που θα προσπαθείς να τις εξασφαλίσεις και να αισθανθείς πιο σίγουρος εσύ από τον τρόπο που συμπεριφέρεται η γυναίκα. Ουσιαστικά θα την διεκδικείς γιατί φοβάσαι μην τη χάσεις, όχι γιατί σου αρέσει πραγματικά. Ενώ ο σκοπός ποιος είναι και η χρυσή τομή? Να διεκδικείς χώρο ενώ ταυτόχρονα αφήνεις χώρο και στη γυναίκα να σε διεκδικήσει. Όταν για παράδειγμα θα βρεθείτε σε ένα ραντεβού, δεν θα περιμένεις από εκείνη να κάνει συνεχώς την πρώτη κίνηση σε οτιδήποτε. Θα κάνεις και εσύ την πρώτη κίνηση να της δείξεις ότι πραγματικά τη βλέπεις ερωτικά. Από εκεί και πέρα όμως, αν συνεχίσει να το παίζει δύσκολη και όποτε εσύ πηγαίνεις να την πλησιάσεις, εκείνη απομακρύνεται, παρόλο που θα έχεις κάνει τις προσπάθειές σου να διεκδικήσεις και να εκφράσεις προθέσεις μια φορά, δύο φορές,
τότε θα χρειαστεί να κάνεις ένα βήμα πίσω και να της δώσεις χώρο για να σου δείξει και εκείνη πόσο της αρέσεις. Και αν σου αρέσει και εσένα το συγκεκριμένο βίντεο, τότε μην ξεχάσεις να κάνεις like. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η χρυσή τομή είναι η ικανότητα να δημιουργείς ισορροπίες ανάμεσα στο «δεν ενδιαφέρομαι καθόλου» και ταυτόχρονα στο «πεθαίνω να κάνω κάτι μαζί σου». Ναι, διεκδικείς χώρο. Γιατί? Γιατί είσαι άντρας, γιατί είσαι αρσενικό. Βεβαίως και θα της δείξεις ότι σου αρέσει και θα διεκδικήσεις και θα της δείξεις τις ερωτικές σου προθέσεις. Αλλά αυτό θα γίνει μία φορά, δύο φορές και αν συνεχίσει να το παίζει δύσκολη, τότε πιθανότητα δεν έχει αποφασίσει και εκείνη τι θέλει να κάνει μαζί σου ή και γενικότερα. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το τι κάνω όταν της αρέσω, αλλά το παίζει δύσκολη. Αν σου αρέσουν τα βίντεό μας και σου άρεσε και το σημερινό, τότε πάτα το subscribe, πάτα και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε καινούριο μας βίντεο. Να είσαι καλά! Είναι εντάξει ο ήχος? Και ένα, και ένα και δύο, και δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτά θα μπουν blooper για να με κοροϊδεύει ο κόσμος, ε. Σούπερ, σούπερ. Πάμε, επόμενο.